τον 16ο αιώνα π.Χ. συνέβη αυτό το μεγάλο θαύμα και τερατούργημα. Ο αγιότατος άνθρωπος του Θεού Μωυσής, ο Θεόπτης, σταυροειδός πατάξα στα ύδατα της Ερυθράς θαλάσσης, διέρεσε τα νερά, τα ύδατα, και δήλθαν ο λαός αυρόχης ποσί αντίπερα. Και αφού, όπως γνωρίζουμε, όλοι ταλαιπωρήθησαν εις την έρημο Σινά 40 ολόκληρα έτη δια τας αμαρτίας των, εις το τέλος τέλος, σε ηλικία περίπου 120 ετών, ο Θεόπτης Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, υγιέστατος, με απόλυτη ιατρική υγεία, πλήρης ημερών, θεοφωτισμένος σε υπέρτατο βαθμό, είναι στην εποχή του ο αγιότερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν μπορεί κανείς να συγκριθεί με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού στην εποχή του και σε πολλές άλλες εποχές. Έλεγαν οι Εβραίοι, εμείς γνωρίζουμε ότι Μωυσή λελάληκε ο Θεός και σε άλλους ίδιους προφήτες, αλλά κυρίως με τον Μωυσή, δι' αυτού εδόθη ο νόμος. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Και έφτασε μέχρι την πόλη Ιεριχώ ο Άγιος Μωυσής. Εκεί ανέβη, όπως ξέρουμε, εις το όρος Ναβάβ, εις την κορυφή Φασγά, και με εντολή του Θεού εκοιμήθη εν ειρήνη και τάφη υπό του διαδόχου του Αγίου Ιησού Ιού του Ναβί. Εκεί επάνω ετάφη και εκεί επάνω εις την κορυφογραμμή πλησίων της πόλης Ιεριχούς είναι ο θαμμένος αγιότατος Μωυσής. Πολλοί έχουν ψάξει να τον βρουν, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό χωρίς μυστική αποκάλυψη και πληροφορία, εάν ο Θεός μας το θελήσει φυσικά, και ο Άγιος Μωυσής. Και έτσι λοιπόν από την κορυφή εκείνη που δεν είναι πάρα πολύ υψηλή, εκείνου του βουνού της Ιεριχούς, είδε απέναντι από τον Ιορδάνη ποταμό την γη της Επαγγελίας. Και επειδή είχε υγιείς τους οφθαλμούς, είχε αρίστην όραση ως αητού, το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή, δεν αδυνάτησαν καθόλου οι οφθαλμοί του και κανένα μέλος του σώματος δεν αδυνάτησε λόγω του φυσικού γύρατος. Είδε λοιπόν τη λαβιέστατα και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αντίπερα του Ιορδάνου ποταμού και εκεί ακοιμήθη. Και στην συνέχεια λαμβών την διαδοχή, αφόσον τον έχρισε με εντολή Θεού, την μοσαϊκήν ράβδον ο Άγιος Ιησούς ο Υιός του Ναβί και διάδοχός του, σε ηλικία περίπου 90 ετών ο Άγιος Ιησούς του Ναβί, διαιρέσα στα ύδατα του Ιορδάνου ποταμού, επέρασε όλος ο λαός. Να λοιπόν που ο Ιορδάνος ποταμός από εκείνη την εποχή είναι σημάδι, είναι σημείον μέγα, ότι κάτι μεγάλο θα γίνει σε αυτόν τον ποταμό. Πολλούς ποταμούς έχει ο κόσμος. Η κάθε Ήπειρος έχει αρκετούς ποταμούς, και μεγάλους και μικρούς. Άλλοι λέγουν ο τάδε είναι ο μεγαλύτερος, άλλοι ο τάδε. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει μεγαλύτερο μήκος και περισσότερο ύδωρ, αλλά ποιος είναι ο αγιότερος ποταμός όλου του κόσμου. Ο Ιορδάνης ποταμός. Δεν το αφισβητεί κανένας εχέφρονους, την στοιχειώδην λογική να έχει και την στοιχειώδην γνώση ιστορική και θεολογική να έχει. Δια πολλούς λόγους ο Ιορδάνης ποταμός είναι ο αγιότερος ποταμός όλου του κόσμου και παραμένει μέχρι σήμερα. Αρκεί κανείς να έχει πίστη αδίστακτο, διότι όσοι με αυτήν την πίστη ήπιαν νερό από τον Ιορδάνη ποταμόν έγιναν καλά. Όχι μόνο την ημέρα των Θεοφανίων που αγιάζονται τα ύδατα και του Ιορδάνου του ποταμού λόγω της τάξης της Εκκλησίας μυστηριακός, αλλά λόγω της αδιστάρτου πίστεως ημών. Η χάρις δεν είναι κάτι το υλικό να εξαφανιστεί, να μειωθεί, να δυνατήσει. Η χάρις είναι ολόκληρη, απόλυτος. Αδυνατίζει η πίστης,
αυξομειώνεται η πίστης, δεν αυξομειώνεται η χάρις. Η χάρις είναι ολόκληρη και δίδεται ανάλογα με την πίστη που προσέρχεται κανείς να λάβει αυτήν την χάρη. Έχει όλη την χάρη ο Ιορδάνης ποταμός, όπως γνωρίζουμε, και από τότε και μέχρι τη βάπτιση του Χριστού μας, και ανάλογα κανείς λαμβάνει αυτό που θέλει. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση μας διδάσκει ότι ο κάθε Μωυσής μας φτάνει μέχρι την Ιεριχώ ή μέχρι τον Ιορδάνη. Από εκεί και μετά κάποιος Ιησούς θα πρέπει να μας περάσει αντίπερα. Ο κάθε πνευματικός πατέρας πρέπει να φτάσει τον εαυτό του και το κάθε πνευματικό του τέκνον μέχρι τον νοητόν Ιορδάνη, μέχρι την Βασιλεία των Ουρανών. Εις τα ενδότερα όμως της μυστικής αυτής βασιλείας, εις το εσωτερικό του καταπατάσματος, εις των θείων υφώναν, εις των ενδότατων παράδεισων, ο ίδιος ο Χριστός μας εισαγάγει προσωπικός. Εγώ είμαι και η οδός και η θύρα και η οδός, αλλά και ο συνοδηγός άνεφε μου, που δίναστε ποιήν ουδέν. Δεν δίναστε ούτε την θύρα να έβρετε, ούτε την οδό να βαδίσετε, αλλά κι αν τα έβρετε και βαδίσετε, άνεφε μου, δεν δίναστε να πράξετε τίποτε. Ο μη συνάγων με τιμού σκορπίζει. Αυτό σημαίνει πως ο Χριστός μας είναι και εντός μας και δίπλα μας και πανταχού παρών, και μαζί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Εγώ και ο Χριστός, οι δυο μας. Αυτό συμβαίνει στον καθέναν πλην της αμαρτίας. Όταν πρόκειται ο άνθρωπος να σκεφτεί κάποια αμαρτία, όταν πρόκειται κάποιο πάθος να ενεργήσει, όταν πρόκειται να εφευρεθεί κάποιο πάθος ή να γίνει κάποια αμαρτία, μικρά ή μεγάλη θανάσιμος, τότε η χάρις του Χριστού πάβει. Δεν ενεργεί. Μόλις πάψει να ενεργεί η χάρις του Χριστού, ενεργεί η μαύρη χάρις του διαβόλου. Έχει και αυτός κάποια χάρη εντός παρενθέσεως. Οι πατέρες την ονόμασαν μαύρη χάρη, εν συγκρίση με την χάρη του Αγίου Πνεύματος την άχρηστο. Έβλεπα σε μία εικόνα, πολύ όμορφη τοιχογραφία, τον μυστικό δείπνο όπως έχουμε και εδώ, και είχαν όλοι φωτοστέφανα, είχε και ο Ιούδας φωτοστέφανο, εδώ δεν έχει, και τον είχε με μαύρο φωτοστέφανο. Οι άλλοι είχαν χρυσά και ο Ιούδας είχε μαύρο στεφάνι, αλλά είχε στεφάνι. Δηλαδή οι άλλοι είχαν στεφάνι Αγίου Πνεύματος και αυτός είχε στεφάνι διαβόλου. Ακάνθινο στέφανο, όχι του Χριστού, του διαβόλου. Βλέπετε και ο διάβολος στεφανώνει τους ηττημένους, αυτούς που έχει νικήσει, και ο Χριστός τους νικητάς. Λοιπόν, κάποιος Ιησούς, και συγκεκριμένα μόνον ο Ιησούς Χριστός μας, θα μας εισαγάγει εις το ενδότερον της Βασιλείας των Ουρανών, εφόσον εδώ εις τον κόσμο ζήσαμε μαζί. Τα κάναμε όλα μαζί. Συμπορευθήκαμε μαζί, εσωτερικός και εξωτερικός. Και έτσι λοιπόν, από τότε, από την εποχή του Αγιωτάτου Ιησού του Ναβί, που είναι πολύ μεγάλος Άγιος, εδώ έστησε τον ήλιον, σταμάτησε την κίνηση της γης, όπως βλέπουμε, 23 ολόκληρες ώρες. Στην πραγματικότητα δεν εστάθη η κίνηση του ηλίου, αλλά η κίνηση της γης. Δεν μπορεί καμία επιστημονική φαντασία να το σκεφτεί αυτό, πώς μπορεί η κίνηση της γης να σταματήσει χωρίς να την αχθούμε στο διάστημα, γιατί ξέρετε πόσο τρέχει η γη, περίπου με 105 και περισσότερα χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα. Με τέτοια ηλιγκιώδη ταχύτητα κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να κινηθεί, κανένας πύραυλος τόσο γλίγορα να κινηθεί, δια να είναι όλα αυτά τα πολύ μεγάλα βάρη ακίνητα, με την απόλυτη έννοια, σαν να μην κινείται τίποτα. Τόσο γλίγορα κινούμεθα, σαν να μην κινείται απολύτως τίποτα. Είναι φοβερό αυτό. Μόνο ένας πάσοφος και παντοδύναμος Θεός μπορεί να δώσει τέτοια κίνηση σε αυτό το μεγάλο πλανήτη, σε αυτή τη μεγάλη σφαίρα που λέγεται Γη. Παρήλθαν τα χρόνια και φτάσαμε στο 895 π.Χ. Εκείνη την εποχή πλήρης ημερών
ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Ηλίας, ο προφήτης, ο θεσβήτης, αναλαμβανόμενος εις τους ουρανούς, ο λίγο πριν επάταξε με τη μελωτή του τα ύδατα του Ιορδάνου και διαιρέθησαν. Ήταν μαζί με τον Αγιώτο, τον υποτακτικό του, τον Άγιον Ελισαίο, ο οποίος ήταν ένας αγρότης και ένας κτηνοτρόφος, ένας απλούστατος άνθρωπος. Τον εκέλευσε, το προστάταξε να γίνει υποτακτικός του, τα άφησε όλα, τα μοίρασε στους φτωχούς και τον ακολούθησε ο Άγιος Ελισαίος. Είναι το 895 π.Χ. και τούτο διότι 7 χρόνια αργότερα, το 888 π.Χ., στέλνει από τον ουρανό ο προφήτης Ηλίας μεγάλη επιστολή στο Ισραήλ και τους ελέγχει όλους και κυρίως τον βασιλέα δια την μεγάλη ασέβειά του. Έχει λοιπόν ζωντανή παρουσία και παράσταση εις τον κόσμο τούτον ο αγιότατος προφήτης Ηλίας από εκείνη την εποχή και μέχρι σήμερα, δια τους αγρυπνούντας και έχοντας νουν Χριστού. Στη συνέχεια λαβών διπλήν την χάριν ο αγιότατος Ελισαίος με την βοήθεια του γέροντός του, επάταξε δια δευτέρα φορά, την πρώτη το απέτυχε, νόμισε πως η μιλωτή κατά θαυματουργικό τρόπο θα ενεργήσει ή τέλος πάντων κατά μαγικό, όπως λέγουμε εμείς οι αδιάκριτοι και οι άπιστοι. Αλλά δεν επάταξε τα ύδατα η μιλωτή και τα διέρεσε η μιλωτή, αλλά η πίστης στην ευχή του γέροντος δια της μιλωτής ενήγησε. Εάν κανείς έχει αμφισβήτηση στην πίστη, θα αποτύχει ικτρός και θα γίνει πτώμα των δαιμόνων εξαίσιο. Πατάξεις λοιπόν δια δευτέραν φοράν δια της μιλωτής ηλιού του Αγιωτάτου ο Άγιος Ελισαίος τα ύδατα του Ιορδάνου, διαιρέθησαν στα ιδίω και δήλθε. Να λοιπόν που είναι η τρίτη φορά που τα ύδατα του Ιορδάνου διαιρούνται εις τα δύο. Αλλά και στη συνέχεια όταν εισήλθε μέσα στον Ιορδάνη ποταμόν ο ίδιος ο Χριστός μας σωματικός, τα ύδατα του Ιορδάνου διαιρέθησαν και μάλιστα εστράφει στα οπίσω ειδών ο Ιορδάνης σαν να είναι λογικό όν των δημιουργών. Εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν αυτήν την διάκριση, αυτήν την απλότητα, αυτήν την ευγένεια, αυτήν την φυσική καλοσύνη να αντιληφθούν, αυτό το έκαμναν τα άλογα στοιχεία και αυτά τα άψυχα της φύσεως, τα οποία αναγνώρισαν τον Χριστό μας και συγκεκριμένο ο Ιορδάνης ποταμός. Πολύ όμορφα το ανέφερε σήμερα το Άγιον Ευαγγέλιον, διότι αναφέρει ο Απόστολος Μάρκος αλλά και άλλοι Ευαγγελιστές και ο Λουκάς το ίδιο, ότι μόλις εισήλθε ο Χριστός στον Ιορδάνη ανέβη ευθύς από του ύδατος, δεν έμεινε καθόλου χρονικά μέσα στα ύδατα, εισήλθε και σε ένα δευτερόλεπτο αμέσως βγήκε, δια των λόγων ότι οι άλλοι που ευαπτίζονταν υπό του Ιωάννου έμειναν χρόνων ικανών εντός του ύδατος μέχρι τα γόνατα και λίγο περισσότερο, μέχρι να εξομολογηθούν όλα στα σαμαρτίας των. 5 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες, ανάλογα με τα σαμαρτίας που εξομολογείται ο καθένας ενώπιον του Αγιωτάτου Ιωάννου του Προδρόμου. Δεν τα έλεγαν τα αμαρτήματα για να τα ακούσουν τα αυτιά του Αγίου Προδρόμου, διότι δεν είχε τέτοια ανάγκη και τέτοια περιέργεια ο αγιότατος αυτός άνθρωπος, αλλά δι' αυτής της ταπεινώσεως έβρισκε κανείς μία βοήθεια και παρηγοριά, μία μυστική χάρη, διότι άφεση των αμαρτιών δεν δίδετο. Δεν υπήρχε χάρης Αγίου Πνεύματος να συγχωρήσει τα αμαρτήματα. Ο αγιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο τίμος πρόδρομος. Δεν έχει την άφεση των αμαρτιών, δεν έχει το χάρισμα. Δεν φταίει αυτός, κανείς δεν φταίει. Ακόμη ο Χριστός δεν εσταυρώθη, δεν εσταυρώθη η αμαρτία, δεν ετάφη ο Χριστός, δεν ετάφη η αμαρτία, δεν ανέστη ο Χριστός, δεν έγινε η Αγία Πεντηκοστή, δεν μεταδόθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να συγχωρούν οι απόσβετες αμαρτίας. Έλαβαν τη χώρα να συγχωρούν τις αμαρτίες, αλλά δεν την ενήργησαν αμέσως, αλλά μετά την Αγία Πεντηκοστή.
τότε που εχρίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος οικουμενικοί επίσκοποι. Δια τούτο ελειτούργων καθεκάστην οι Άγιοι Απόστολοι οι 12 χωρίς ιερατικά άμφια επισκοπικά, διότι είναι υπεράνω πάσης αρχιεροσύνης οι 12 Απόστολοι ως πηγή πάσης αρχιεροσύνης και ιεροσύνης φυσικά. Έλαβαν την ίδια χάρη, κατά χάρη και μέθηξη που έχει ο Χριστός μας. Τόση μεγάλη χάρη αρχιεροσύνης έχουν οι 12 Απόστολοι, όπως την έχει φυσικά ο Μέγας Αρχιερεύς, ο Χριστός μας. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, που δεν είχε καμία αμαρτία, ανέβη ευθύς από το ύδατος. Γι' αυτό ο Απόστολος δελεισμονεί να αναφέρει και αυτή την λεπτομέρεια. Μην τυχόν νομίσει κανείς πως παρέμεινε ικανών χρόνων μέσα στα ύδατα, και ποιος ο λόγος να παραμένει εκεί να κάνει μπάνιο, να πλύνει τα πόδια του. Υπήρχε κάποιος λόγος? Η καθυστέρηση και η χρονοτριβή, θα έλεγε κάποιος άλλος νους, και δικαιολογημένα, αλλά ειδού το αποκαλύπτει. Δεν ήταν πορόν ο Απόστολος να το δει, αλλά το διηγήθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος στον υποτακτικό του, τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων. Αυτά τα δύο ευλογημένα παιδιά που ήταν υποτακτικοί του Τιμίου Προδρόμου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, είχαν λάβει το βάπτισμα Ιωάννου του Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, διότι όλοι οι υποτακτικοί του, όλοι οι μαθητές του Προδρόμου είχαν λάβει το βάπτισμα του Προδρόμου, της μετανοίας δηλαδή. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουν την εσχάτη ταπείνωσή των, ότι είναι τέκνα απολύτω υπακοής. Σε αυτά τα πρόσωπα, σε αυτές τις ψυχές, όλο το Άγιο Πνεύμα αναπαύθηκε, τόσο πολύ που αυτή η χάρις μετά άρδευσε και πότισε όλους τους λαούς της γης. Τόση χάρη έλαβαν, τόσο πολύ ταπεινώθησαν αυτοί οι Απόστολοι και οι άλλοι βέβαια. Και έτσι λοιπόν ανέβη ο Χριστός μας ευθύς από το ύδατος, διότι δεν είχε να πει απολύτως τίποτα. Όμως με τη σωματική του παρουσία που μετέβη μέσα στο είδωρ και το ευλόγησε και το αγίασε, διότι αν βάζουμε Άγια Λείψανα μέσα στο νερό, αν βάζουμε μέσα το τίμιον ξύλο, αν βάζουμε κάτι το αγιασμένο μέσα στο είδωρ με την ευχή και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, σταυροειδώς καθαγιάζεται και γίνεται αγιασμός, είτε μικρός είτε μέγας, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Χριστός, η πηγή πάσης ευλογίας, που είναι η αυτοευλογία στον ουρανό και στη γη, πόσο πολύ υγειάσασαν τα ίδια το Ιορδάνο. Δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει το μέγεθος της αγιότητος των υδάτων. Δεν έχει κάποια ζυγαριά και βάρος πνευματικό να ζυγίσει κανείς τα ίδια του Ιορδάνου πόσο αγιασμένα είναι. Βέβαια στη συνέχεια σε εκείνα τα ίδια έγιναν και μάχες, παλήθαν οι αιώνες, έγιναν και μάχες, έγιναν και ανηθικότητες, έγιναν και μπάνια σταρκικά, έγιναν και αδιαστροφές, σχήθηκαν και ανθρώπινα αίματα, και μέχρι σήμερα γίνεται για τους ευνοήτους λόγους εκεί των πολέμων. Όμως η χάρη των υδάτων παραμένει άθικτη. Δεν έχει καμιά σχέση η χάρη με την αμαρτία. Δεν είναι κάτι το υλικό να μειχθεί. Είναι όπως ο υδράργυρος. Φανταστείτε έναν νοητόν υδράργυρον. Αν και ο υδράργυρος με κάποια χημικά μέσα μπορεί τέλος πάντων κάποτε να ενωθεί με κάποιο άλλο στοιχείο, αλλά μόνο το αδύνατο, έτσι κελά παντού, είναι ένα υγρό σε στερεά μορφή ή το αντίστροφο, ο υδράργυρος. Έτσι λοιπόν και η χάρις είναι νοητός υδράργυρος. Δεν αναμειγνύεται με τίποτα, με καμιά αμαρτία, και παραμένει ατόφια, καθαρή, ολόκληρη. Το πρόβλημα είναι στο νου του ανθρώπου, στην προαίρεση του ανθρώπου, στην βούληση, στη γνώση του ανθρώπου, κατά πόσον τα πιστεύει αταλάντευτα, αδιάσεστα, καθαρά, αγνά, τέλεια ή δυνατόν, όπως μας τα δίδαξαν και τα έγραψαν οι μακάριοι θεοφόροι πατέρες μας. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν από τότε ο Ιορδάνης ποταμός είναι μια μόνιμη πηγή αγιασμού. Ρέουν από τότε τόσα και τόσα χρόνια αυτά τα ύδατα και καταλήγουν, ξέρετε πού, στην νεκρά θάλασσα. Τι μεγάλο πρόβλημα.
αυτά τα αγιασμένα ύδατα να καταλήγουν εκεί στον τόπο της ανηθικότητος και δεν αγιάζονται εκείνα τα ύδατα της νεκράς θαλάσσης. Μέχρι εκεί είναι αγιασμένα, από εκεί και μετά όχι. Πήγαν πολλοί και πήραν εκείνη την άσφαλτο, εκείνη την πίσα, εκείνο το μεικτό πράγμα με τα αλάτια και το θιάφι της νεκράς θαλάσσης για να κάνουν σιλουέτα, για να κάνουν όμορφο πρόσωπο, για να κάνουν ωραία επιδερμίδα, για να κάνουν όμορφα σώματα. Λένε πως βοηθεί πολύ αυτό το πράγμα το υλικό της νεκράς θαλάσσης και φυσικά για να γίνουν ομορφότεροι, για να κάνουν χειρότερα αμαρτήματα. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν θα γίνει κανείς ομορφότερος στο σώμα για να αναπαύσει το πνεύμα του Άγιον. Καθόλου. Το αντίθετο συμβαίνει. Το ομολογούν οι ίδιοι στη συνέχεια όταν εξομολογούνται, αλλά και να μην εξομολογηθούν δεν χρειάζεται να πούν τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που πηγαίνει κανείς σε εκείνον τον τόπο της πρώην ανηθικότητας να κάνει τι? Να κλάψει τις αμαρτίες του ή να κλάψει τις αμαρτίες σε εκείνον των πεθαμένων των πρώην σοδομητών? Βλέπετε πόσο νεσκοτίστηκε η διάνοια των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν τα πάντα για το κακό σκοπό. Δεν ενθυμούνται ακόμη και με αυτά τα μεγάλα τρομερά ντοκουμέντα που εκεί αναβλύζει πυρ και θείο και καπνός εξατμίζεται, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος μέχρι σήμερα για τους ανοιαγμένους ψυχικούς οφθαλμούς, για να παραμένει μέχρι σήμερα ακίμητη και άσβεστη η μνήμη δια ποιων λόγων μερικά αμαρτήματα τιμωρούνται. Να μην γίνουν λοιπόν χρήση για κακό σκοπό αυτά τα πράγματα που παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας και είναι πηγή μεγάλης μετανοίας και πολλών πολλών δακρύων. Λοιπόν, ο Ιορδάνης φτάνει μέχρι ένα σημείο και είναι πηγή αγιότητος και αγιασμού. Από εκεί και μετά πάβει. Καταλήγουν στην νεκρά θάλασσα και το ανευλόγητο δεν ευλογείται. Βλέπετε, ενεργεί και ο βιολογικός φυσικός νόμος. Αλλιώς η νεκρά θάλασσα, που είναι μια τεράστια λίμνη και τόσο βαθιά, είναι περίπου 365 μέτρα κάτω από την Μεσόγειο θάλασσα. Τόσο βαθιά είναι. Είναι πάρα πολύ βαθιά. Τότε αυτή η λίμνη θα ήταν μια σιλοά, μια ακολυμπήθα του σιλοά, πηγή μεγάλου αγιασμού και θα πηγαίνουν από εκεί όλοι οι άνθρωποι να πάρουμε το καταλάκι τον αγιασμό και την χάρη. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι τα ορεθέσια μεταξύ αγιασμού και μη αγιασμού είναι τόσο κοντινά με το ίδιο στοιχείο. Ίδωρ και εδώ, ίδωρ και εκεί. Βλέπετε λοιπόν ότι λειτουργεί και η λογική και ο φυσικός νόμος και ότι ο καλός Χριστός μας έτσι τα εθέσπισε τα πράγματα με τόση πανσοφία, να ξεχωρίζουμε ποιο ίδρο πρέπει να πάρουμε για αγιασμό και ποιο ίδρο δεν πρέπει να πάρουμε για αγιασμό ή για καλοπισμό. Ο Ιορδάνης ποταμός δεν είναι μόνο το ευλογημένο ίδρο που μπορεί κανείς να πάρει ή να βαπτιστεί όχι δευτέρα φορά, αλλά συμβολικά και τιμωτικά. Δεν έχει σχέση εκείνο το βάπτισμα του Ιορδάνου που λέει κανείς να γίνει χατζής, αν και είναι αυτή η μουσουλμάνικη λέξη. Δεν ταιριάζει σε εμάς να λέμε ότι βαπτιστήκαμε και γίναμε χατζίδες, αλλά τα λέγουμε Τούρκοι. Δεν είναι ωραίες αυτές οι λέξεις. Τέλος πάντων, για άλλους ιστορικούς λόγους και συμβολικούς, καλά είναι κανείς να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ορθόδοξο βάπτισμα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτή η χάρις, αυτός ο αγιασμός, αυτό το βάπτισμα του μυστηριακού ορθοδόξου βαπτίσματος είναι κάτι που μόνο ένας ουράνιος άγγελος θα μπορούσε να μας αποκαλύψει στο μεπερασμένο νου μας τι τελεσιουργείται εκείνη την ώρα όταν ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός το κάνει. Έφτασε ένας πατέρας να γράψει ότι ο ίδιος ο Θεός κατηβαίνει και κάνει την βάπτιση. Τόσο πολύ δηλαδή, αν μπορεί κανείς να το εκφράσει παραστατικά με μια ζωγραφιά, να έχει λίγο πλούσια φαντασία. Και αυτό οι Άγιοι Πατέρες το έκαναν, ώστε να αρχίζει αυτό το μυστήριο με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν έχουμε τέτοια να παρχεί σε ένα μυστήριο, τότε είναι παρούσα η Αγία Τριάς ουσιωδώς. Όλη η χάρη των τριών προσώπων ενεργεί στον υπέρτατο βαθμό. Δηλαδή δεν έχουμε άλλο μυστήριο που να ενεργεί τόσο πολύ η Αγία Τριάς,
όσο η Θεία Λειτουργία, το Ορθόδοξο Βάπτισμα και ο Ορθόδοξος Γάμος. Βέβαια, εμείς καθώς κάνουμε κάθε αγιασμό, είναι ακριβώς η ιδία χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι ο ίδιος ο Χριστός ενεργεί σε όλα αυτά τα μυστήρια, εφόσον έστειλε το Άγιο Πνεύμα και είναι ο ταμιούχος της Εκκλησίας μας, και αυτό ενεργεί ο Αγαθός Παράκλητος σε όλα τα ορθόδοξα μυστήρια. Είναι, επαναλαμβάνω, συγκινητικό να είναι ο αγιότερος άνθρωπος εις τον κόσμο να τους καλεί εις μετάνοιαν και όχι εις άφησιν αμαρτιών. Πόσοι βέβαια θα έλαβαν το βάπτισμα του Ιωάννου και απέθανον; Πόσοι εσώθησαν και πόσοι δεν εσώθησαν, ο Χριστός το γνωρίζει. Αλλά έχει τόση μεγάλη διαφορά το ορθόδοξο βάπτισμα από το βάπτισμα του Ιωάννου, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Μολονότι ήταν βάπτισμα μετανοίας και μάλιστα πραγματικής μετανοίας. Και όσοι ήκουαν αυτές τις θεόσοφες νουθεσίες του Τιμίου Προγράμματος, που δεν είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο, σε ελάχιστα Ευαγγέλια που αναφέρεται μερικές σοφές νοθησίες του Τιμίου Προδρόμου, βλέπουμε τι μεγάλη χάρη και τι σοφία είχε. Επειδή δεν αναφέρεται όλη τη διδασκαλία που κράτησε πάνω από μισό χρόνο στο κήρυγμα της μετανοίας του Προδρόμου, δεν έχουμε απτά παραδείγματα συγκεκριμένης διδασκαλίας, συγκεκριμένα κείμενα και λόγια, το πόσα σοφά πράγματα είπε σε αυτό το μισό χρόνο, όταν ήρθε ο Χριστός μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, από την Εντωτέραν Έρημο, εκεί στα περίχωρα της περιοχής αυτής, για να βαπτίσει. Πρέπει να δοξάζουμε το Χριστό μας πολλές φορές, μύριες φορές, που αξιωθήκαμε, πατέρες και αδελφοί μου, του Ορθοδόξου Βαπτίσματος. Είναι, πώς να το πούμε, ότι μας ανοίχθη η θύρα του Θείου Ελέους, χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να το αξίζουμε. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι ως αν να γεννηθήκαμε μέσα στα ανάκτορα, και μάλιστα στα μεγαλύτερα ανάκτορα του κόσμου και του ουρανού και της γης, χωρίς να το γνωρίζουμε ότι ο πατέρας μας είναι βασιλιάς, χωρίς να το ξέρουμε ότι εμείς είμαστε πριγκιπόπουλα. Τέτοια χάρη μας αξίωσε ο Χριστός μας εδώ στη γη. Όμως, μολονότι λάβαμε αυτήν τη χάρη, την μεγαλύτερη χάρη, δεν μπορεί ακόμη κανείς να είναι απόλυτα σίγουρος ότι με αυτήν τη χάρη θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πλην ακόμη δοκιμαστεί, πλην ακόμη έτσι κατά αυτόν τον τρόπο περάσει από αυτή την γάμινο πυρός την γεωμένη. Διότι όπως ο Χριστός μας μετά το Άγιο Βάπτισμα εισήλθε στην έρημον, το Πνεύμα του Άγιον ευθύς εκβάλλει αυτόν στην έρημον, ευθύς. Μόλις έφυγε από τον πρόδρομο, κατευθείαν στο σαραντάριον όρος ολοταχώς. Γιατί αυτή η ταχύτητα; Βιάζεται να δοκιμαστεί, βιάζεται να πειραστεί, δεν έχει χρόνο, μα γνωρίζει ο Χριστός μας το χρόνο της υπηγείου παρουσίας του, είναι μετρημένος ο χρόνος των τριών δημοσίων ετών του. Δεν χάνει ο Χριστός μας ούτε δευτερόλεπτο. Βλέπετε πόσο είναι όμορφα τα πράγματα και από υλικής πλευράς, πόσο έτσι σωστά αξιοποιείται ο επίγειος χρόνος. Να μην χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο, ούτε ημέρα, ούτε ώρα. Όταν κανείς έχει ένα πρόγραμμα πνευματικό αλλά και υλικό στη ζωή του, όλα τα τακτοποιεί με ένα τέτοιο σωστό και συνετό τρόπο, ώστε να πάβει τη συνείδηση, όπως διαβάζουμε στον Άγιο Τίχωνα, που κανείς έτσι κάνει εφαρμογή αυτό που του λέγει η συνείδηση. Αξιοποιείται ο χρόνος. Το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε, ότι ο χρόνος, ο επίγειος χρόνος, είναι το πολυτιμότερο που μας δόθηκε εδώ στη γη από υλικής πλευράς. Διότι μέσα στον χρόνο τελεσιοργείται η μετάνοια. Χωρίς τον χρόνο δεν υπάρχει ούτε μία μετάνοια. Το είπαν και άλλοι πατέρες, το επαναλαμβάνουμε και εμείς κατά την παραγγελία των, ότι αν ανίστατο ένας νεκρός από τον Άδη, που είναι εκεί βεβλημένος, και το δίδετο μία πίστοση χρόνου, να παραμείνει εις τον κόσμο τούτον ένα μόνο λεπτό και να κάνει κάτι για τη σωτηρία του, θα έλεγε μόνο το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Δηλαδή δεν θα ασχολείται με κανένα άλλο υλικό πράγμα, αλλά ούτε και με άλλο πνευματικό πράγμα. Δεν θα έλεγε «Δόξασε, Κύριε, δόξασε», ούτε θα έψηλε το άξιον εστί, δεν έχει τέτοια ανάγκη.
δεν το χρειάζονται αυτά τα πράγματα πια, είναι στον Άδη, έχει κολλαστεί, αλλά έχει χρεια θείου ελέους. Το θείον έλεος θα ανοίξει την θύρα του ελέους του παραδείσου. Εάν δεν ελεήσεις εσύ σε αυτόν αμαρτωλέ, ουδείς ελεήσεσαι. Πρέπει λοιπόν κανείς να ελεήσει τον εαυτό του και ο παντελεήμων ο Χριστός μας, που είναι η πηγή όλου του ελέους, ο μόνος φιλάνθρωπος και θεάνθρωπος, θα μας ελεήσει. Και έτσι λοιπόν αυτά τα λόγια θα έλεγε κάθε αμαρτωλός. Αλλά αυτό έχει γίνει και στην πραγματικότητα. Μερικοί που εκοιμήθησαν μετά από μερικές ώρες έτσι αναστήθησαν και έλεγαν μηχανάκι την ευχή και παρέμειναν μία εβδομάδα, δύο ημέρες, τρεις ημέρες στη ζωή και πάλι εκοιμήθησαν. Έκαναν ως παράφρονες. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν οι άνθρωποι για ποιο σκοπό λέγει τόσες πολλές ευχές συνεχώς, ενώ έχει βραχνιάσει ο λάμος. Ούτε να τρώγουν, ούτε να πίνουν, ούτε να χαμογελούν, ούτε να κοιμούνται, ούτε να κάνουν απολύτως τίποτα. Ως σαν ξύλα να παραμένουν έτσι, σαν κολόνες, και να λέγουν συνεχώς την ευχή. Μήπως κάποια ευχή πιάσει. Ένα ελέησον να εισέλθει στα όντα του Κυρίου με όλη την πίστη, με όλη την μετάνοια, με καρδιακό πόνο και δάκρυα, αυτό να ελεήσει, επέτυχε κανείς τη σωτηρία του. Αμέσως αλλάζει η πλάστιγκα και γυρίζει προς το θείον έλεος και σώζεται. Εμείς όμως διδαχθήκαμε από τους πατέρες μας, εφόσον είμαστε ακόμη στη ζωή, να χρησιμοποιούμε και το όνομα της Παναγίας μας, και το όνομα του Χριστού μας, αλλά και το όνομα της Παναγίας μας, και τούτο για φυσικούς λόγους. Κάθε τι που κάνουμε που δεν αρέσει τη συνείδηση και στο Χριστό μας, το Χριστό μας λυπούμε, και σαν να μας κλείνει τη θύρα του ελέους του για λίγο ο Χριστός. Ήρθαν τα σύννεφα, εσκοτίστηκε ο ήλιος, δεν φαίνεται. Δεν χάθηκε ο ήλιος, ανά που δεν τον βλέπουμε. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Πού θα καταφύγουμε? Στην Παναγία μας θα καταφύγουμε, στην καταχάρη μητέρα μας. Εκεί θα κλιπαρίσουμε, εκεί θα γονατίσουμε, αυτή θα εκυτεύσουμε με τα δακρύων πολλών. Το καταδύναμη. Και ό,τι γίνει, όπου καταλήξουμε. Και είμαστε πεπισμένοι πως η Παναγία μας θα τα υπολογίσει αυτά τα πράγματα, αυτές τις προσευχές, διότι ξέρετε, οι άγγελοι φύλακες λαμβάνουν τις προσευχές μας και τις φέρουν στο ουράνιο θυσιαστήριο. Όπως στη Θεία Λειτουργία, και μάλιστα όταν διαβάζεται ο Απόστολος της Θείας Λειτουργίας, και το λέγαμε και χθες, θυμιάζουμε στον Απόστολο της Θείας Λειτουργίας εν άκρα σιγή. Δεν ακούγεται ο ήχος των κοδόνων του θυμιατηρίου, διότι αφενός μεν πρώτον πρέπει να ακουστεί ευκρινός ο Απόστολος, είναι αμάρτημα εάν δεν τον διαβάζουμε καθαρά και ευκρινώς, όπως και το Άγιο Ευαγγέλιο, εκτός αν έχουμε πρόβλημα υγείας ή γλώσσης, τραυλισμού κτλ. Και δεύτερον, ότι εκείνη την ώρα ο λειτουργός μαζεύει τις προσευχές όλου του εκκλησιάσματος και τις δικές του και τις προσφέρει ως θυμίαμα ευώδες εις το ουράνιο θυσιαστήριο, το οποίο είναι ένα, και το ουράνιο και το επίγειο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σαν να μαζεύουμε ένα υλικό πράγμα. Σαν να πηγαίνει κάποιος έφρος και τα μαζεύει όλα τα πράγματα από όλους και τα προσφέρει όλα μαζί σε κοινή συνισταμένη στο ουράνιο θυσιαστήριο. Και έτσι λοιπόν να δοξάζουμε μύριες φορές, πατέρες και αδελφοί μου, δια την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος που ελάβαμε, και να κρατήσουμε αυτήν ως χώρην οφθαλμού. Αυτή και θα μας σώσει και θα μας εισαγάγει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμεν σου, Κύριε, ή της Τριάδος
Και